να δούμε πώς είμαστε. Πάρε μου το 170 να κάνω μια καταγγελία σαν πολίτη στην αρχή. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, είναι απόρριτη η καταγγελία που θα κάνω ή θα πρέπει να δώσω το όνομά μου? Ναι, με ακούτε, είσαι που σας ακούω, είναι απόρριτη. Είναι απόρριτη? Ναι, ναι, ναι. Μπορώ χωρίς το, πρέπει να πω το όνομά μου δηλαδή? Αν θέλετε μπορείτε να μην μας το πείτε το όνομά σας. Ωραία. Θα ήθελα να καταγγείλω. Ναι. Ακούω με μια εκπομπή, δεν ξέρω αν το έχει πέσει πολύ στην αντίληψή σας. Ναι. Τα Σαββατοκύριακα παίζει μια εκπομπή στο Sky. Ναι. Ένας Πανούσης. Ένας καλλιτέχνης, ο Πανούσης, ο Τζίμς ο Πανούσης, ο οποίος κάνει σχεδόν, θα έλεγα, φιλοτρομοκρατικές έτσι τοποθετήσεις. Ναι. Και δεν ξέρω πώς λειτουργεί παράνομα, δεν ξέρω ότι ο σταθμός αυτός, δεν ξέρω αν έχει άδεια, και θα το καταγγείλω αυτό. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος κάνει αυτή την εκπομπή, έτσι? Ναι, αυτός είναι δημοσιογράφος, ρουφιάνος, δηλαδή κάθετος. Πρέπει να, είναι, να παίρνει χρήματα από το Ιστάζι, από τέτοια πράγματα, ας πούμε. Mm-hmm. Μάλιστα, θα το αναφέρω, θα το αναφέρω παραπάνω. Θα τον αναφέρετε εσείς παραπάνω? Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Γεια σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δουλεύει το σύστημα, όπως βλέπουμε, και στις εκλογές δεν ψηφίζουν ο καφιερισμός. Να πάρουμε και το 1964, βάλουμε το 1964. Είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε ένα εξώγαμο, όχι δικό μου, 1964. Να δούμε, θα είναι και δύο υπηρεσίες. Παρόλο που έχουν συλληφθεί οι τρομοκράτες, βλέπω ότι το κράτος και είναι προς τιμήν αυτό του κυρίου Χρυσοχοίδη και του κυρίου Σιμίτη, που πράγματι βλέπουμε ότι ο μηχανισμός θα το αναφέρει, είπε ο ρεσεψιονίστ εκεί στους ανωτέρους του. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά, μου αργούν τόσο πολύ, δηλαδή περιμένετε στους κόσμους να καταδώσει. Παλιά ήταν οι κουκούλες, ακροατή μου, τώρα επειδή το τηλέφωνο δεν έχει προς το παρόν έτσι... Μπορείς ανώνυμα να πάρεις και εσύ να καταγγείλεις τον γείτονα που σου μετέφερε τα σκουπίδια. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το 1964 είναι? Μάλιστα. Ναι, είχα πάρει το 170. Ναι. Και επειδή έχουν φόρτο εκεί πέρα, μου είπαν να επευθυνθώ σε εσάς. Εσύ, πέστε μου. Ναι, εσείς δουλεύετε και Σαββατοκύριακα, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, να σας πω, έχετε κάποιο ηθικό πρόβλημα εσείς, δηλαδή που δέχεσαι αυτές τις καταγγελίες, ας πούμε, που λέει κάποιος ότι είναι χαφιεδικό αυτό το σύστημα αυτό. Εσείς έχετε κάποιο πρόβλημα ηθικό? Ή κάνετε όχι τη δουλειά σας άνετα? Όχι, βέβαια. Δεν έχετε πρόβλημα? Όχι. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος, ας πούμε, και καταδώσει ένα γειτονά του, ένα συμπολίτη του, ας πούμε, εσείς δεν έχετε ηθικό πρόβλημα που παίρνετε αυτή την καταγγελία? Κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα ηθικού προβλήματος, είναι θέμα να εξάρθρωση των οργανώσεων, εξάρθρωση των οργανώσεων, έτσι. Μιλάμε για παράνομες οργανώσεις ή και νόμιμες που μπορούμε να καταγγείλουμε? Μιλάμε για παράνομες οργανώσεις. Α, μόνο παράνομες μπορεί να καταγγείλουμε. Ναι, υπάρχουν, ναι, και ναι, κάποιες, ναι, οργανώσεις όμως που είναι, έχουν ένα νόμιμο έτσι, μανδύα, ας πούμε, νομικό μανδύα, και είναι στην ουσία παράνομες δηλαδή. Δεν σας ακούω. Δεν ακούστε, εδώ κατεβαίνουν και σε εκλογές κάποιοι αναρχικοί και τρομοκράτες και φιλοτρομοκράτες. Δηλαδή, πώς το μπορώ να καταγγείλω και κάποιον που κατεβαίνει? Αν έχει κάνει παράνομες πράξεις, βεβαίως. Δηλαδή αυτά που λέγονται, επιτρέπεται, ας πούμε, να λέει να κάνει πράξεις? Μόνο πράξεις μπορώ να καταγγείλω? Εντάξει, εδώ για μόνο πράξεις, τι άλλο να σας πω. Ναι, δεν μπορώ να καταγγείλω κάποιον. Εγώ ξέρω κάποιο κομμουνιστή. Αν είναι ακριβές αυτό που θέλετε να μας πείτε. Ναι, εγώ θέλω να καταγγείλω ένα συγκεκριμένο υποψήφιο που κατεβαίνει τώρα στις εκλογές. Δεν σας ακούω. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, πέστε μου. Θέλω να καταγγείλω ονομαστικά, μπορώ να πω εγώ το όνομά μου? Αν θέλετε αλλιώς δεν πειράζει, δεν μας πειράζει. Α, μπορεί να μην πω και το όνομά μου. Ναι, δεν, ναι, κάνω, ναι, όπως παλιά οι κουκουλοφόροι επικατοχής, δηλαδή που λέει χωρίς το όνομα, δεν χρειάζεται το όνομα δηλαδή. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται. Ωραία, σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να καταγγείλω, μπορείτε να μου πείτε το όνομά σας, μπορώ να ξέρω το όνομά σας? Όχι, για... όχι, από το τηλέφωνο, εξωτερικός υπηρεσίας είμαι. Α, είστε της υπηρεσίας. Μπορώ να έρθω από εκεί? Μπορώ να έρθω, δηλαδή, γιατί θέλω να την κάνω την καταγγελία συγκεκριμένα και γραπτός. Μπορείτε να έρθετε. Πού μπορείτε να μου δώσετε, πού μπορώ να έρθω? Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, ναι. Ποιο, στο Γάδα που λέμε, εκεί στο κεντρικό? Στη Γαδά, ναι. Στη Γαδά. Ωραία, μπορώ να μπω άνετα και δεν έχω πρόβλημα? Ναι, 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 βεβαίως. Ωραία. Το όνομά σας δεν μπορείτε να μου το πείτε? Όχι, όχι. Από το τηλέφωνο, όχι. Από το τηλέφωνο, εντάξει, αλλά θα έρθω προσωπικά να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας. Καλή δουλειά. Καλή...